Συνολικά 3.400 είναι όσοι ηλεκτρέλαβαν πολύτιμες συμβουλές για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της οδήγησης από ειδικούς της εταιρείας Πυλακούτα στο πλαίσιο του προγράμματος Young Drivers Roadshow, το οποίο ολοκληρώθηκε στα κέντρα εκπαίδευση νοσηλέκτων. Μιλώντας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στους εκθεσιακούς χώρους της BMW στη Λευκοσία, ο Υπουργός Άμυνας Φώτης Φωτίου τόνισε ότι η απώλεια νέων ανθρώπων στην άσφαλτο συνιστά εθνική υπόθεση και απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων. Πρωτοβουλίες όπως αυτή, που ολοκληρώθηκε σε κέντρα εκπαίδευσης νοσηλέκτων με τη συνεργασία κρατικών και ιδιωτικών φορέων, στην περίπτωση αυτή του ομίλου Πυλακούτας, είναι μια ένδειξη ότι πολιτεία και κοινωνία, μέσα από κοινή προσπάθεια και ισχυρή θέληση, μπορούν να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εκ μέρους του ομίλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Πυλακούτας σημείωσε την αναγκαιότητα δημιουργίας συνείδησης οδικής ασφάλειας στους νέους. Το πρόγραμμα Young Drivers Roadshow για τους νεοσύλλεκτους στρατιώτες μας φιλοδοξεί να ανοίξει το δρόμο για παρόμοιες πρωτοβουλίες. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι να κάνουμε διαπιστώσεις για ένα πρόβλημα, αλλά να αναλαμβάνουμε δράση. Στα τραγικά νούμερα και στα θύματα της ασφάλτου την τελευταία δεκαετία, που επιβάλλουν να καταστούν θεσμός τέτοιες πρωτοβουλίες, αναφέρθηκε ο Διευθυντής του Τμήματος Τροχέας Δημήτρης Δημητρίου. Για μας αυτή η ενημέρωση, εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια 30 στρατιώτες θυσιάστηκαν στον μολό της ασφάλτου, ενώ 138 τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 270 ελαφρά. Τα μισά από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους ξημερώματα Σαββάτου και Κυριακής. Πρώτη αιτία πρόκλησης των δυστυχημάτων ήταν η υπερβολική ταχύτητα και ακολουθούν η αμελής οδήγηση και το αλκοόλ.